Πρόεδρε, ακούμε μια εκλογική διαδικασία για την ΑΕ Δικαίου. Νομίζω ότι υπάρχει συμμετοχή. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει και συμμετοχή και από νέους ανθρώπους, τόσο στην εκλογική διαδικασία, όσο και στο νέο ΔΣ. Ναι, φέτος κάνουμε τις εκλογές της ομάδας μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί νέα παιδιά, παίχτες παλιοί της ομάδας, μέλη της ομάδας, αποφάσισαν να μπουν στο ΔΣ για να πάει η ομάδα και να φτιάξουμε το σύλλογο καλύτερα. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και προχωράμε για το καλύτερο της ομάδας. Πέρασε μια διετία στην οποία η ομάδα έχει ούτως ή άλλως αρκετά παιδιά στις ακαδημίες της και στο Πηλί και στο Ζιμπάρι. Νομίζω ότι αυτό που έχει βγει σαν είδηση τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα είναι και η επιστροφή της και στο πρωτάθλημα το ανδρικό αλλά και στο πρωτάθλημα το γυναικείο που είναι σαν στόχος. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα τρέξει τις επόμενες ημέρες λογικά. Ναι, έχουμε αποφασίσει φέτος υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν και νέα παιδιά από την ομάδα του εφηβικού μας. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι θα έρθουν και θα ενσωματωθούν στην ομάδα. Και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι γιατί θα κατεβάσουμε και στο αντρικό και στο γυναικείο φέτος ομάδα και πιστεύουμε ότι θα πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Ο στόχος που έχει θέσει εσύ, ο δικός σου στόχος για την επόμενη διετία. Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο και πιστεύω να φτάσει πάλι η ΑΕ Δικαίου εκεί που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.